Έχω αφήσει μια κρεμότητα, δεν έχω ξεχάσει, το Γιώργο το Βερνίκο, έτσι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από απόσταση μαζί μας. Ο κύριος Καλαφαντάκης προηγουμένως ανέφερε και τον τουρισμό και πάντα εντάξει μιλάμε για τον τουρισμό όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Οπότε στο Γιώργο το Βερνίκο, Γενικό Γραμματέα του ΣΕΤΕ σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Σας μιλώ από τη Σύφνο, ακούγομαι καλά? Ναι, μια χαρά και ζηλεύουμε. Ωραία. Και δυστυχώς με πρόδωσε ο κομπιούτερ μου και έτσι θα σας μιλήσω από το κινητό τηλέφωνο και ελπίζω να μ' ακούσετε, να μπορέσω να ακουστώ. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλους όσους μας ακούνε, που σημαίνει ότι έχουν την υπομονή με τη ζέστη αυτή να κάθονται και να ακούνε τους προβληματισμούς μας, τους προβληματισμούς της κοινής πολιτών. Και αυτό είναι θαρρυντικό, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που τα ποσοστά μας είναι μικρά ή ακόμα και κινήσεις είμαστε συγκεκριμένα άτομα, παρόλα αυτά εκφράζουμε την αγωνία ενός πολύ μεγαλύτερου ποσοστού, είτε αυτό λέγεται σοσιαλδημοκρατία, είτε κεντροαριστερά, είτε κεντρός χώρος. Και στα πλαίσια αυτά να συγχαρώ και τις κοινής πολιτών που οργανώνουν αυτή την εκδήλωση, πιστεύω με εκλεκτούς ομιλητές. Θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, σεβόμενος και την ζέστη και την, γενικά την ταλαιπωρία όσων μας ακούνε όσον αφορά το χρόνο, ότι είναι αρκετά μακροσκελής η όλη συνεδρίαση. Οι βασικές πινελιές που θέλω να βάλω σε αυτή τη συνάντηση είναι να θεωρήσω ότι η σοσιαλδημοκρατία επικράτησε ιδεολογικά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά τη γενιά μου. Φαίνεται ότι αυτό έπαιξε ρόλο και γιατί και μετά την Χούντα υπήρξε μια συγκεκριμένη στροφή που συνέπεσε και με τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες τάσεις. Θεωρώ πάντως ότι η βασική ιδεολογία της σοσιαλδημοκρατίας, που περιλαμβάνει την πίστη στην δημοκρατία, στον κοινωνικό πυλώνα, στην σύνδεση της αγοράς με τις ανθρώπινες ευαισθησίες και γενικά με τις πανανθρώπινες αξίες, αποτελέσαμε την κύρια δύναμη που τελικά σιγά σιγά επικράτησε. Προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι αυτό επικράτησε σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην οικολογία, ακόμα και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μπορώ να σας πω ότι σπάνια εγώ συναντάω και καθαρό έμους δεξιούς με την παλιά έννοια και καθαρό έμους αριστερούς, αν θέλετε, επίσης με την αρτηριοσκληρωτική προσέγγιση του θέματος. Και μάλιστα, αν μπορούσα να συνοψίσω, το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι ότι λίγο πολύ έγινε από η ιδεολογία της δημοκρατίας πλέον διεκδικείται από όλους. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί και το πρόβλημα τι ακριβώς κάνει η σοσιαλδημοκρατία. Αν μπορέσω να το βάλω λίγο πολύ και μία άλλη εμπειρία που έχω με το οικολογικό κίνημα, προσωπικά είμαι και από τους συνιδρυτές της Greenpeace που το ξεκινήσαμε από τη δεκαετία του 80. Σήμερα όλοι μιλάνε για την οικολογία, για το περιβάλλον, μέχρι και τα κονδύλια που διατίθενται σε ένα μεγάλο βαθμό για την πράσινη οικονομία. Δηλαδή, κυρίως μετά από το 2005 έγινε κυρίαρχη άποψη. Και άρα τίθεται και το θέμα, μια οργάνωση οικολογική που σε μέχρι κάποιο βαθμό εξέφραζε έτσι και το θυμό για την κακοποίηση, του περιβάλλοντος. Ποιος είναι ο ρόλος στις σύγχρονες εποχές που όλοι μιλάνε για την οικολογία και το περιβάλλον? Το ίδιο ισχύει κατά κάποιο τρόπο και στη δημοκρατία. Όλες οι βασικές δημοκρατικές ιδέες μπορούν να την περασπιστούν όλοι. Και κυρίως τον κοινωνικό πυλώνα της ανθρώπινης αξίας, τη δημοκρατία σαν μέσο και σκοπό και γενικά όλα αυτό που αναφέραμε ως πανανθρώπινες αξίες. Συνεχίζω τη σκέψη μου και να πω ότι ανεξάρτητα αν έχει κυριαρχήσει η δημοκρατία, υπάρχουν δεν πάβει πάντα η ζωή να καθορίζεται από μία πάλη. Είναι ενδεικτικό ότι οι μετόπες του Παρθενώνα συμβολίζουν συνέχεια συγκρούσεις μεταξύ γιγάντων και τιτάνων, μεταξύ κεντάβρων και λασιθίων. Και μάλιστα αναρωτιόμουν γιατί όλες οι μετόπες συμβολίζουν μάχες, και η απάντηση που πήρα είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα στο κέντρο της σκέψης ήταν ότι υπάρχει μία έναη μάχη
μεταξύ του παλιού και του νέου, το οποίο το λέγανε και μεταξύ βαρβαρότητας και πολιτισμού. Αλλά κυρίως αυτό που το ζούμε συνέχεια, υπάρχει πάντα μια έναη μάχη μεταξύ του παλιού και του νέου, όπως υπάρχει πάντα και να ψάχνεις να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στον οραματισμό, στο πώς οραματιζόμαστε τον κόσμο και στον πραγματικό πώς επιβιώνουμε μέσα στην καθημερινότητα. Μαζί με ένα σωρό άλλες επιμέρους συγκρούσεις, είτε αυτές λέγονται περιβάλλον και ανάπτυξη, είτε λέγεται ατομικά δικαιώματα, τάξη και ασφάλεια, είτε λέγεται σύγκρουση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Υπάρχει μια έναη μάχη σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό είναι με τι ειλικρίνεια τοποθετείσαι κάθε φορά απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και αν το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, μπορεί να βοηθήσει κυρίως στο να προσεγγίζεις τα πράγματα με τη λέξη αλήθεια και πώς θα τοποθετήσει πάντα στα κρίσιμα σημεία. Δηλαδή ότι να τοποθετήσει ανάμεσα σε συμφέροντα τα οποία εκφράζουν το παρελθόν και σε συμφέροντα τα οποία εκφράζουν τις νέες δυναμικές, επειδή μιλάμε τώρα και για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ψηφοποίηση, είναι ένα ζητούμενο. Η καθαρότητα του λόγου σου, οι διαδικασίες που ακολουθείς, το κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα έτσι όπως είναι διαμορφωμένα εκφράζουν αυτή τη δυναμική της νέας εποχής και πώς τοποθετείσαι απέναντι στην ιδιοτέλεια και στη συνδιαλλαγή που είναι γαλουχημένο ένα μεγάλο ποσοστό από εμάς, γιατί βάζω και τον καθένα από εμάς μέσα σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι το κυριότερο ζητούμενο. Εγώ θεωρώ ότι οι κινήσεις πολιτών, εάν κάνουν μια σύνθεση όλων των ωραίων ιδεών που από το πρωί έχουν ακουστεί, μπορούν να βγάλουμε πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Και το ζήτημα είναι πώς εμείς θα εξακολουθούμε να είμαστε ένα είδος συνείδησης αυτής της αλήθειας, είτε αυτή είναι η επιδίωξη ενός μιας κεντρώας αντίληψης των πραγμάτων όπως έχει αθρωθεί, πώς μένουμε πιστοί στις πανανθρώπινες στις πανανθρώπινες αξίες και συγχρόνως είμαστε αληθινοί και προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που ο καθένας αισθάνεται μέσα του ότι θα ήθελε μια έκφραση, αλλά ότι πνίγεται μέσα σε μια δυστοπική πραγματικότητα όπου τα σημεία σύγκλησης είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι ένα ζητούμενο. Εγώ προσωπικά θα παραμείνω σταθερός να υπερασπίζομαι και την κοινωνική συνεννόηση και τη σύγκληση. Θέλω να σας πω ότι παράλληλα με το περιβαλλοντολογικό κίνημα ασχολήθηκα ήδη από την αντίστοιχη περίοδο με την έννοια ποιότητας στον τουρισμό, για να τα συνδέσω και με το ζητούμενο που μου ετέθηκε. Θεωρώ ότι στη διάρκεια των ετών έχουμε δημιουργήσει μια ιδεολογία για τον τουρισμό που και αυτή είναι κυρίαρχη και όλοι δέχονται. Ξεκινήσαμε από την απλή έννοια την ποιότητα σαν μια αντίδραση στο καρακατσουλιό και στο μικροαστισμό καταστροφικό που κατέστρεφε ακτές και περιβάλλον. Μιλήσαμε ότι θα πρέπει το νέο μοντέλο τουρισμού να στηρίζεται στην ποιότητα και στην ενότητα, μαζί με την ανάδειξη του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της τοπικής παραγωγικότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης, της καινοτομίας και που εμπλουτίσαμε και τις λέξεις μας αυτές και με την έννοια της εμπειρίας, ακόμα και της συμφιλίωσης όταν παρουσιάζονται μορφές υπερτουρισμού. Θέλω να σας πω ότι το ιδεολογικό περίγραμμα σήμερα του τουρισμού το έχουμε. Το έχουμε συμφωνήσει. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανένας. Με όποιον πολιτικό αρχηγό και αν καθίσεις, τους ρωτάω πολλές φορές. Του λέω, μπορείς να πεις ένα πράγμα στο οποίο διαφωνούμε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν διαφωνεί απέναντι στο πώς περιγράφεται με βάση την εμπειρία, γιατί υποτίθεται αποκτάμε μια εμπειρία. Ακόμα και η ευαισθησία σε αρχιτεκτονικές μορφές. Ακόμα αυτό που είπα, η σχέση με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την τοπική παραγωγικότητα. Όλα αυτά σιγά σιγά τα μορφοποιείς και τα λες. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όσο και καλά και αν τα πεις, εάν στη συνέχεια κάθε σύστημα το κλέβεις, το κακοποιείς και κυριαρχεί, ας πούμε, η ιδιοτέλειά σου, φυσικά τα αποτελέσματα είναι πολύ πενιχρά. Για να το συνδέσω, δεν θα σας κουράσω επίσης. Έχω ένα κείμενο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Να σας πω, επειδή συμμετέχω και στην ΟΚΕ, στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή ΟΚΕ, που ασχολούμαι με πάρα πολλά θέματα. Ιδιαίτερα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα προβλήματα μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, τα ατομικά δικαιώματα. Δηλαδή, μην σας κουράσω όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και καθηγητές που τα ξέρουν και τα λένε
πολύ καλύτερα και από ό,τι θα μπορούσα να σας πω εγώ, ή να σας κουράσω με το κείμενο, να σας διαβάσω κάποιο κείμενο. Εδώ τα πράγματα τρέχουν με ταχύτητα. Είναι απίστευτη ταχύτητα. Το πώς τοποθετήσει, με τι εντυμότητα τοποθετήσει και ποια είναι η γλώσσα της αλήθειας, είναι το κύριο ζητούμενο. Και για να το κλείσω την παρέμβασή μου, να πω ότι οι κινήσεις πολιτών, εμείς έχουμε μία υποχρέωση να είμαστε ένα είδος συνείδησης μέσα σε αυτό το χώρο, το κεντροαριστερό της Σοδημοκρατίας, που στην πραγματικότητα είναι ένας κεντρώος χώρος που προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα μας στη σημερινή εποχή, εγνώση όλων αυτών των αντιοξιοτήτων που υπάρχουν και γνώση όλων αυτών των στοιχείων των οποίων μας κρατούν πίσω. Αυτή έτσι είναι πολύ σύντομα η δικιά μου παρέμβαση που θέλω να κάνω στη σημερινή εκδήλωση της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για την τήρηση του χρόνου. Βοηθάει. Έχουμε βάλει ένα στόχο να μην ξεφύγουμε πολύ για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα ενός τετάρτου τουλάχιστον.